Κινάς και όχι Σαμαράς, κύριε Πέτσα, ως Επίτροπος. Ποτέ δεν υπήρχε τέτοιο δίλημα, καταρχάς. Από τη στιγμή που δεν ήταν δυνατόν εμείς να εξασφαλίσουμε ένα χαρτοφυλάκιο αντιπροεδρίας στην νέα Επιτροπή, δεν υπήρχε κανένα ζήτημα ενδιαφέροντος από έναν πρώην Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί ένας πρώην Πρωθυπουργός να είναι απλώς Επίτροπος σε μια Επιτροπή. Από εκεί μετά, ο κύριος Σχοινάς, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ μεκρά εμπειρία στο ζήτημα αυτό, ένας άνθρωπος που από την πρώτη στιγμή ξέρει τους μηχανισμούς και τι θα κάνει για να βελτιώσει όλα τα ζητήματα που αφορούν το χαρτοφυλάκιο του, αλλά και να βοηθήσει την Ελλάδα. Έχουμε πει ότι ενδιαφερόμαστε για ένα παραγωγικό χαρτοφυλάκιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί όπως ξέρετε, ο βασικός άξονας που διέπει την πολιτική μας είναι ανάπτυξη, δουλειές και επενδύσεις. Άρα θα είναι ένα χαρτοφυλάκιο που σχετίζεται με αυτά, ώστε ο κύριος Σχοινάς να μπορέσει να βοηθήσει την Επιτροπή και την Ευρώπη, αλλά και την Ελλάδα σε αυτό το χαρτοφυλάκιο που θα το ανατεθεί. Και θυμίζω ότι ένας άνθρωπος που το 2015 έβαλε πλάτη ώστε να μείνει η χώρα στην Ευρώπη. Όταν πάρα πολλοί άλλοι εσπρώχναν τη χώρα έξω από την Ευρώπη. Ο Αβραμόπουλος που θα πάει.